Είναι Ανίπα. Γιάννης Φλέσια. Γι' αυτό το είπα, νόμιζα είσαι Φλέσιας. Χρόνια 77 με το συμπάθειο. Πιτσιρικάς σας. Στη Μελβούρνη ήθελα να πω, πόσο έχετε? Στη Μελβούρνη έχω 57 χρόνια. 57 χρόνια. Πώς ήταν η Μελβούρνη όταν ήρθες? Χωριό. Τώρα? Τώρα είναι πολιτεία, από τις καλές πολιτείες. Καλές πολιτείες, ε. Όμορφες, ευγενέστατες πολιτείες. Επεισόδια είχατε τον πρώτο καιρό? Εγώ προσωπικά όχι. Με μπότσιδες ποτέ? Ούτε μία. Όταν είσαι νομοταγής δεν έχεις πρόβλημα ποτέ. Εγώ βγήκα έξω με ένα αυτοκίνητο και τους πετάξανε μπύρα. Τι ήταν, πού είναι η μη νομοταγή? Αν μπύρα ξέχασε το, εσύ φύγε κι άφησε. Λοιπόν, ήμασταν μέσα. Είχε Αυστραλία? Η Αυστραλία το 55. Εσείς πώς λέγεστε? Εγώ λέγομαι Μπρούσαλης Μιχαήλ από το Παρθένι της Τρυπόλεως. Ωραίο, Μπρούσαλης. Ωραίο. Χρόνια εδώ πόσο? 57. Εσύ, μαζί ήρθατε? Ναι. Και γνωρίζετε από τότε? Αφού είμαστε πάντα γιοντάκια, από τη μέρα. Για φαντάσου. Και έχει αλλάξει πολύ. Και μιλιόμαστε. Λεβέντης είναι και Λεβέντης από εδώ. Εννοείται. Άλλαξε πολύ, λέω. Α, ο ίδιος είναι. Μόνο πως δεν μπορεί να βήξει. Ναι. Δεν μπορεί να βήξει τώρα. Για πείτε μου λίγο τώρα, πόσα χρόνια, με τι ασχοληθήκατε όταν ήρθατε εδώ? Εγώ ασχολήθηκα στο εργοστάσιο 5 χρόνια, στο Τζεραμότο που έβγαλα αυτοκίνητα και μετά έκανα τα polish floor, τα παρκέ που λένε. Έγινες, 10 χρόνια. Έκανες δική σου δουλειά? Ναι. Αυτό είναι καλό. Άρα... 10 χρόνια και μετά άρχισα στα building. Και έγινε. Έκανες οικοδόμους? Yes. Και αισθάνεσαι όταν είσαι πλούσιος, τι αισθάνεσαι? Α, ο ίδιος ήμουν εγώ και που ήμουν επειδή πλούσιος. Επειδή είπε και εσύ εδώ φίλος σου. Και που ήμουν πλούσιος και τώρα που δεν είμαι πλούσιος, ο ίδιος είναι. Α, μπράβο. Γιατί θυμάμαι την πατρίδα εγώ. Έχεις πάει? Έχω πάει 10 φορές. Θα πας εκεί τώρα ή εδώ θα τις βγάλεις? Τώρα χαιρετίζουμε. Μετά των Αγίων. Και του βάζει τα εισιτήρια ο Γιάννης για να πάει. Γιατί ρε, τα κτίρια δεν έμειναν αυτά που έκτισες? Δημήτρη, τα κτίρια μπορεί να μείνανε, αλλά στην Ελλάδα να δεις ποιον. Αφού δεν έχει μείνει κουτσοκεράμι. Έχουμε παιδιά. Θα είναι δέντρα, οι τιές, κάτι θα υπάρχουν. Δεν μπορεί. Έχουμε παιδιά, παιδιά εδώ. Μα ξεχώ το σκυλιάσια κάτι. Έχετε παιδιά? Έχω. Όταν ήρθες, ήρθες με παιδιά ή... Όχι, όχι, ήρθα 20 χρονών. Γιατί? Και γιατί είσαι υποχρεωμένος να έχεις, δεν έχεις κανένα να σε φυλάει τα παιδιά? Τι να κάνω, να κατέβαινα όλη την ώρα, ανέβαινα κιόλας για παιδιά. Ωραίος. Λοιπόν, έλα, εδώ είμαστε σε μια παρέα, είπαμε στο... Αυτά που μας που σου είπαμε, θέλουμε να τα ακούσουμε. Βεβαίως. Εσείς, De La Portas. Το άλλο? Σπύρος. Σπύρος De La Portas. Μάλλον Λευκάδιος, έτσι, Λευκαδίτης, πώς είναι. Για πείτε μας κι εσείς τα δικά σας, πότε ήρθατε εδώ? Ήρθα το 1950. Έχω 62 χρόνια. Ετών τότε? 16... 16 χρονών. 16 χρονών. Ήρθες με οικογένεια? Όχι, μόνος. Μόνος, 16 χρονών. Ποιον έχεις εδώ? Τον αδερφό της μάνας. Α, είσαι τον αδερφό της μάνας. Ωραία. 16 χρονών. Εσύ άρα ξέρεις και τα αγγλικά καλά και τα ελληνικά, έτσι? Τα τσαπακίζω. Ακόμα. Πώς οι Λευκαδίτες ήταν τότε? Τότε νέοι. 5. Νέοι Λευκαδίτες όλοι και όλοι. 5 Λευκαδίτες νέοι. Και παππούδες? Παππούδες γύρω στις 30. Α, είχε. Πώς τα ανακαλύψατε εσείς εκεί στα δικά μας τα χωριά, άργησε η Αυστραλία να φανεί? Όχι, παλιά ερχόντουσαν. Είχε έρθει νωρίτερα ο δικός. Για πες μου, και με τι ασχοληθήκατε εδώ? Όταν ήρθα με τον Ψαράτυπο, στον Μπαλαρουάτ. Κατευθείαν? Είχε ο Μπάρμπας? Έφτασα στη Μελβούρνη 26 Μαγίου. 29 Μαγίου βρέθηκα στον Μπαλαρουάτ. Ο Μπάρμπας δηλαδή. Ο Μπάρμπα. Έφυγα, πήγα στο Τζιλόν. Μετά από 13 μήνες. Έμεινα στο Τζιλόν περίπου 6 μήνες, κατέβηκα στη Μελβούρνη. Πόσα ψαράδικα έκανα? Μετά πότε έκανες το δικό σου?
ένας με βοήθησε και πήρε ένα μείγμα. Α, έτσι ξεκίνησε. Το 1954, 21 Φλεβάρι. Θα θυμάσαι όλα, ε. Τις 27 Φλεβάρι παντρεύτηκε το 1954. Πόσο ήσουν τότε? Σε ένα χρόνο το πούλησα το μείγμα. Επήγα ξανά στο Τζιλόν. Το Τζιλόν West, Hackettum Street. Τι έκανες εκεί? Αγόρασα ένα fish and chip shop. Σαράντιο. Και πήγε καλά τα 13 μήνες. Ήρθα στη Μελβούρνη. Αγόρασα το St. George's Road. Συγγνώμη. Αγόρασα άλλο ψαραντικό, το North Roy Fish and Chip Shop. Λοιπόν, από εκεί έφυγα, πήγα στο Westcat. Αγόρασα το 104, Hamburg 104 High Street Northcote, ο Westcat. Κάθισα 1,5 χρόνο. Έφυγες γρήγορα, γυναίκα σου ακολουθούσε συνέχεια. Διευκαδίτησα. Από εδώ τη βρήκες εκεί? Εκεί. Πήγες, την πήρες? Τη γνώριζα από εκεί, εδώ τη βρήκα. Α, τη γνώριζα. Εδώ την πατρεύω. Ωραία. Παιδιά. 4. Α, σούζες. Τώρα τι γίνεται, Λευκάδα, δεν πας καθόλου? Έχω πάει 26 φορές. Τα μετράς σίγουρα, δεν είναι 27-25? Οργίζω. Το επόμενο πότε είναι? Το επόμενο, το ταξίδι πότε είναι? Σκέφτομαι για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Ωραία. Γενικά, όταν ήρθες εσύ, πού κοιμήθηκες, πού σε έβαλε ο μπάρμπας? Στο ψαρέτικο πάνω. Α, ήταν οργανωμένος να το φυλάς. Πλήρωνε καλά, πόσα έπαιρνες την πρώτη καιρό? Πολλά του παίρνουν. Όλοι έπαιρνανε, τα παιδιά που ήρθαμε νωρίς. Παίρνει πολλά. Παίρνανε 12-14 λίρες. Εγώ, επειδή είχα το μέσον, μου έδινε 6,5 λίρες. Αλλά έτρωγες και έπαιρνες. Τις 6 μου τις βασούσε και μου έδινε 10. Ωραίος. Έκανε πολλά λεφτά και ο μπάρμπας. 6 μέτρα πήρε κάτω. Δεν πειράζει, όλοι εκεί είναι το θέμα. Λέω, έκανε αυτό. Τίποτα. Λοιπόν. Επέθανε και του πλήρωσαν και την κηδεία. Ήσουν καλός ανεψιός. Λοιπόν, τώρα, τελευταία, τι συστήνεις στο λαό? Να έρθουν αυτοί που έρχονται από την Ελλάδα, να μείνουν? Βλέπεις τώρα, η κρίση έφερε και πολλούς εδώ. Τι έχεις να τους πεις αυτούς? Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί έχω φύγει από το εμπόριο.